Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε ερωτήσεις και σχόλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι όλο αυτό τον καιρό που έλειπα μου στέλνανε μηνύματα για να ρωτάνε αν είμαι καλά, έτσι, και να με στηρίζουν και να ζητάνε την επαναφορά μου, την επάνωδό μου στο YouTube. Λοιπόν, μια και μαζεύτηκαν καινούρια θέματα, αποφάσισα να ξανακάνω βίντεο και να απαντήσω, γιατί υπάρχουν αρκετά καινούριες ερωτήσεις και μία από αυτές είναι το όνομα χρήστη είναι πολύ δύσκολο, είναι F2KFFKFFUUU. Δεν βγάζω άκρη τι σημαίνει αυτό, αλλά λογικά από την ερώτηση θα καταλάβει ποιος είναι. Αν η πυγμαχία είναι καλή για το δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι μια ερώτηση η οποία μου έχει γίνει κατά κόρον επαναλαμβανόμενη πολλές φορές και μου γίνεται με την ερώτηση αν η πυγμαχία είναι για το δρόμο ή αν το kickboxing είναι για το δρόμο. Δηλαδή, συνέχεια γίνεται η συγκεκριμένη ερώτηση από άτομα τα οποία προφανώς ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο και με ρωτάνε αν όντως αυτό το αντικείμενο, έτσι, έχει να κάνει σε επαφή με το δρόμο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το θέμα και θα μιλήσω μία ακόμα. Σε κάποια βίντεο που έχω μιλήσει έχουν γίνει και κάποιες παρεξηγήσεις με τα θέματα που έχω πει και έχω κάνει αναγκαστικά και συμπληρωματικά βίντεο ώστε να αποφευθούν αυτές οι παρεξηγήσεις. Τώρα σε αυτό το βίντεο θα είμαι πιο σαφής και θα ξεκαθαρίσω κάποια θέματα εξ αρχής ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτές τις παρεξηγήσεις και να μην έχουμε όλα αυτά τους σχολιασμούς που είχαμε από κάτω από το βίντεο, δημιουργώντας μια κατάσταση έτσι λίγο περίεργη. Λοιπόν, έχω πει και έχω εμονή σε αυτό ότι η πυγμαχία είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει μπλοκ. Και λέγοντας η πυγμαχία είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει μπλοκ, θα βγάλουμε αυτή τη λογική των πραγμάτων που λέει ότι η πυγμαχία έχει ένα μπλοκ με τις παλάμες, έτσι, έχει ένα... Εγώ μιλάω για μπλοκ, μιλάω για συγκεκριμένα μπλοκ, έτσι, όπως θα πάω, ας πούμε, στο Φιλιππίνο boxing και θα μιλήσω, ας πούμε, για το Φιλιππίνο boxing που έχει το saloon block, έχει το roof block, έχει το pick-up block, έτσι, έχει το banga-banga, έτσι, έχει διάφορα block τα οποία τα χρησιμοποιεί κατά κόρο. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό είναι όταν μιλάω και λέω ότι η πυγμαχία δεν έχει block. Η πυγμαχία καταρχήν είναι φτιαγμένη για να έχει direct crochet uppercut. Δεν έχει back fist, δεν έχει overhead, εντάξει. Δεν έχει elbow, δεν χτυπάει με τον αγκώνα. Στην πυγμαχία δρόμου χτυπάς με οτιδήποτε, έτσι, μπορείς πέρα από τις γροθιές σου. Χτυπάς με ματσολιές, χτυπάς με hammer fist, χτυπάς με οτιδήποτε. Για να μπορέσει να γίνει η πυγμαχία δρόμου, θα πρέπει αυτός που θα πάει να κάνει πυγμαχία, θα πρέπει να σου διδάξει πυγμαχία δρόμου. Αυτοί που διδάσκουν πυγμαχία, διδάσκουν πυγμαχία ring, για το ring. Η πυγμαχία για το ring, εντάξει, θα πρέπει να είσαι πολύ καλός πυγμάχος για να μπορέσεις να την εφαρμόσεις έξω και λογικά, έτσι, ας παρεξηγηθώ και αυτό που θα πω, μπορείς να την εφαρμόσεις σε κάποιον που αγρόν αγόραζε, δηλαδή για κάποιον που είναι άσχετος. Για κάποιον που είναι σχετικός, δεν νομίζω ότι μπορείς να την εφαρμόσεις. Δηλαδή, άμα παίξεις απέναντι σε ένα kickboxer που είναι καλός και χειρίζεται τα πόδια του καλά, έχεις πρόβλημα. Άμα παίξεις απέναντι σε έναν, ας πούμε, που κάνει, έτσι, κάτι άλλο και το κάνει πολύ καλά, και εκεί έχεις πρόβλημα. Όταν μιλάω, πάντα πας με την πυγμαχία που κάνεις στο ring. Εάν πας με την πυγμαχία που σου έχει μάθει ο δικός σου δάσκαλος πέρα από αυτήν που κάνεις στο ring, να τη χρησιμοποιείς και για το δρόμο, δηλαδή να αλλάξει η λογική σου, να αλλάξει η νοοτροπία σου, να χρησιμοποιείς και ματσολιές, έτσι, να χρησιμοποιείς και άλλα πράγματα,
να έχεις και μπλοκ, να μάθεις διαφορετικό τρόπο κλεισίματος όταν σου επιτίθεται ο άλλος, τότε αλλάζουν όλα τα δεδομένα, αλλάζουν όλα αυτά που ουσιαστικά έχεις μάθει. Το θέμα είναι ότι όταν μπερδεύεις αυτά τα δύο πράγματα, έτσι, θα γίνεται κάτι το οποίο δεν θα έχει απολύτως καμία σημασία για το δρόμο, γιατί στο δρόμο ό,τι και να κάνεις είναι απλά δρόμος και κανένας δεν σου κάνει τίποτα. Αλλά άμα συνηθίσεις να κάνεις πράγματα για το δρόμο, όταν θα ανεβαίνεις στο ring, κάποια πράγματα από αυτά θα σου φεύγουν και θα τα χρησιμοποιείς και εκεί. Που εκεί όμως θα έχεις πρόβλημα, γιατί έχεις παρατηρήσεις, έχεις οτιδήποτε άλλο. Με ρωτάς την προσωπική μου άποψη και με ρωτάς αν η πυγμαχία κάνει για το δρόμο. Λέω ότι η πυγμαχία κάνει για το δρόμο, αλλά κάνει με προϋποθέσεις. Εντάξει, αυτούσια ή καθαρή όπως είναι, θα έλεγα μόνο από άτομα που την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, δεν θέλω να είμαι, να μπαίνω να είμαι αρνητής σε κάποια πράγματα, αλλά επειδή έχω κάνει πυγμαχία, ήταν από τα βασικά μου στυλ όταν ξεκίνησα να βρίσκομαι στο χώρο, θα έλεγα, των πολεμικών τεχνών, και γιατί τη θεωρώ και την πυγμαχία πολεμική τέχνη, και τη θεωρώ πολεμική τέχνη γιατί την έμαθα να την κάνω για τον δρόμο και ακόμα την ασκώ για τον δρόμο, βάσει του πάντα μου, του πάντα που κάνω, έτσι, ακόμα την ασκώ για τον δρόμο και ακόμα τη θεωρώ πολεμική τέχνη. Άρα λέω ναι, πολεμική τέχνη, η πυγμαχία, αλλά υπό προϋποθέσεις. F2K, FU, R και τα λοιπά, δεν μπορώ να βρω το κωδικό σου, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Θεωρώ ότι απάντησα στην ερώτησή σου. Αν έχεις κάποιες άλλες απορίες, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα για να απαντήσω και σε αυτές. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να πω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Κυριακή του Σεπτεμβρίου, διοργανώνω ένα σεμινάριο κάραμπιτ και μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη σχολή μου, Παναγίας Φανερωμένης 42. Και όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει, μπορεί να μου στείλει μήνυμα και εδώ στο YouTube αλλά και στο inbox μέσα στο Messenger, για να μπορέσει να κρατηθεί θέση, διότι η σχολή μου δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας. Εάν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε την επόμενη φορά να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο που θα βγάλω. Πατήστε ένα like και συστήστε το κανάλι μου σε κάποιον άλλον που πιστεύετε ότι έχει αξία να ακούσει αυτά που λέω. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Βρίσκομαι και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Η σχολή μου βρίσκεται Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.